ξεκινήσαμε. Πώς τα μαζεύουμε όλα αυτά. Εμένα μου αρέσει που κάθε φορά που άλλαζα, δεν τα ξαναβάζα ποτέ στις θέσεις τους. Δηλαδή, τα πλάνα προς το τέλος ήταν μια χαοτική κατάσταση. Ό,τι επικροτεί και στο σπίτι μου. Γι' αυτό φωνάζω ο Θοδωρής. Γι' αυτό ήρθα να το γυρίσουμε τώρα εδώ στο στούντιο. Γιατί με πέταξε έξω με τις Τι θα κάνω, Πάτρι, πώς θα τα μαζέψουμε τώρα όλα αυτά. Μαζί. Γι' αυτό σ' αγαπάω πολύ. Τι τραβάς μαζί μου, πες. Πολύ ωραία πλάνα αυτά που μου κάνεις από κάτω. Βγάλε και τα προγούλια και το μαλλομακάρο να μην σώσεις τίποτα από όλα αυτά που είπα. Κανένα tip. Μουσαμάς και για ύπνο. Έλα, πέρασε το σημερινό αυτό βίντεο, Παύλα, καρνταρόμπα σου. Γιατί εγώ εδώ σήμερα έρχομαι στο σπίτι το δικό σου για να σε ντύσω όμορφα και να σου προτείνω ωραία ρούχα τώρα στις γιορτές. Γιατί θα πολυβγείς, θα πολυπάς από εδώ σε κάποια γιορτή, σε κάποια γενέθλια, θα θες να ντυθείς για τα Χριστούγεννα, σε ρεβεγιόν. Βέβαια, στο σημερινό βίντεο εδώ δεν θα δεις προτάσεις ρεβεγιονάτες, δηλαδή πώς θα πας ντυμένη στο ρεβεγιόν του τάδε, που ξέρω εγώ που θα πας. Κάθε ρούχο για κάθε περίσταση. Δηλαδή, αν είσαι κάτω στο σπίτι ή πας σε σπίτι ρεβεγιόν, εγώ θα σε ντύσω με τουαλέτα. Δεν γίνεται, εκτός από όσα έπαυλε. Άλλο αυτό. Κάθε ρούχο είναι εύστοχο μόνο στην περίπτωση που πηγαίνεις. Δεν μπορώ δηλαδή να βάλω αυτό και να πάω. Πού να πάω έτσι, στην παιδική χαρά. Ο σκοπός μου σε αυτό το βίντεο, πέραν ότι θα δεις κάποια πράγματα, δεν είναι μόνο πώς θα σε ντύσω για τις γιορτές, για όλες αυτές τις εξόδους που έχεις να κάνεις. Δεν είναι εύκολο να αγοράζουμε ρούχα δεξιά και αριστερά και πόσο μάλλον να τα παίρνουμε αυτά τα ρούχα και να τα κλείνουμε στο ντουλάπι και να τα ξαναφοράμε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ σήμερα είμαι εδώ για να σε βοηθήσω, για να σου δείξω πόσο ωραία γιορτινά ρούχα μπορείς να τα φορέσεις εύκολα και όμορφα και στην καθημερινή σου ζωή. Πολλά tips, πολλούς συνδυασμούς, εύχομαι δηλαδή να μου βγουν, αν και έχω κάποιες ελλείψεις. Ωραίες προτάσεις, like, subscribe και περιμένω το comment σου αργότερα για να μου πεις αν σου άρεσε ή όχι. Αρχικά φίλες μου, ξεκινήσουμε από τα βασικά. Τα ρούχα πίσω μου, σας έχω φέρει εδώ για να σας δείξω τις προτάσεις μου, είναι από την BSB Fashion, η οποία την έχετε δει και στο Instagram, την προτιμώ αρκετές φορές και αυτό διότι έχει μια μεγάλη γκάμα ρούχων από το πρωί ως το βράδυ. Εκεί θα βρείτε παντελόνια, φορέματα, φούστες, κολάν, φούτερ, πανωφόρια, καπαρτίνες, δερμάτινα, γούνες, τα έχει όλα. Οπότε όπως καταλαβαίνεις έχει και πάρα πολλές επιλογές για εσένα και για μένα και για όλες μας και είναι και πολύ οικονομικές, οπότε αυτό μας βοηθάει όλους να ντυθούμε από το πρωί μας το βράδυ. Σήμερα θα σας δείξω 2-3 προτάσεις και πώς να τις διαμορφώσετε και να τις φορέσετε και άλλες φορές μέσα στην καθημερινή σας ζωή. Αρχικά θα ξεκινήσουμε από αυτό εδώ που φοράω. Έχω βάλει μια μίνι φούστα, όχι πάρα πολύ μίνι, κάνει αυτό εδώ το οποίο θεωρώ κολακεύει. Έχει εδώ αυτά τα χρυσά κουμπάκια που επίσης κολακεύουν, ψηλόμεση, τις οποίες αγαπώ. Η ψηλόμεση σε φούστα, στα ψηλόμεσα παντελόνια. Σε ψηλαίνει και σε κολακεύει. Αλλά πρέπει εδώ να είσαι κάπως ίσια, να μην έχεις πάρα πολλά ψωμάκια γιατί θα στα τονίσει. Λοιπόν, έχω επιλέξει εδώ σήμερα σε αυτήν εδώ την πρόταση να φορέσω animal print πάνω και animal print κάτω. Μην φοβάσαι, σας το έχω ξαναπεί. Να μπλέκετε τα animal prints. Ποιος φοβήθηκε να βάλει λεοπάρ με αγγελεδίτσα. Εγώ θα το σώσω. Δεν σε αρέσει το αποτέλεσμα, το ξέρω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, τι θα κάνω εγώ σε αυτή την εμφάνιση για να την κάνω λίγο πιο στυλάτη, για να πάω κάπου γιορτινά τέλος πάντων. Για να το ολοκληρώσω όλο αυτό εγώ το σύνολο, θα βάλω εδώ ένα αγαπημένο πονοφόρι στο εκρούτο πολύνυχτο. Κοίτα να δεις πώς διαμορφώνει και πώς κομψαίνει ένα τέτοιο παλτό. Είναι κομψό, είναι σικάτο. Μα κοίτα τώρα τη στιγμή, δεν είναι πάρα πολύ κομψό αυτό να πας μια επίσκεψη σε φίλους ή να πας να πεις το ποτό σου. Είναι θεωρώ ιδανικό, είναι πάρα πολύ γιορτινό. Μπορεί αν θέλεις να βάλεις και ένα καρσονάκι στο χρώμα του μαύρου, του λεπτού, όχι του opaque, βάλει αυτό το off black που λέμε. Λοιπόν, γιατί έχουν ξαναεπιστρέψει τα καλσόνια, τα φοβάσαι, φορεσέ τα πάλι και ευχαριστήσου το εγώ, δηλαδή ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί δεν μου άρεσε κρυώνω. Λοιπόν, αυτή είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόταση να πας οπουδήποτε. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Αν αλλάξει λίγο παπούτσι, διαμορφώνεις και το ύφος που θέλεις να έχει το ρούχο και τον ντύσιμό σου ανάλογα πάντα που πας. Θέλω να σταλάξω λιγάκι για να δεις πώς αλλιώς μπορεί να φορηθεί αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ εάν βρεις
και έχεις ένα τέτοιο παλτό, να το συνδυάσεις με το ίδιο χρώμα μπότα. Λίγο πιο 70's όλο αυτό. Πόσο ωραίο είναι και έτσι. Δηλαδή αυτές οι μπότες όταν τις είχα βάλει στο Instagram, τις είχα φορέσει πρώτη φορά στο Παρίσι και είχες πάθει ένα μόκι. Αλήθεια αυτή, αλλά είχα πάθει και εγώ. Λέγε λίγο, εσύ που είσαι άντρας, σ' αρέσω. Δεν σ' ακούνε, μου κάνει έτσι, αλλά κάνε έναν αναβρασμό. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο. Αυτό το λευκό παλτό φοριέται με τα πάντα και με τζινάκι μπορεί να το φορέσει και με φουτεράκι και με πουλοβεράκι και με φορεματάκι. Αυτό εδώ τώρα, έτσι όπως το έχουμε κάνει με την πότα την σπασμένη τη λευκή, μπορεί να το βάλεις εύκολα και με ένα μακρύ παλτό. Κοίτα εδώ. Και έχεις και την πότα από μέσα, άμα δεν σ' αρέσει να είναι το ίδιο, και έχεις κάνει μια άλλη επίσης εμφάνιση. Τι ωραίο που είναι αυτό, δεν σου έχω δείξει τώρα το ίδιο από μέσα με τρεις διαφορετικές εκδοχές. Να το πας και για ποτό, να το πας και για φαγητό, να το πας και όπου θέλεις. Έχω και κάποιες ελλείψεις γιατί δεν πρόλαβα να το πω. Όχι, πρόλαβα. Αλλά τα ξέρω και στο μάτι, δεν πήρα μια σακούλα που είχα μέσα και ένα σακάκι. Γιατί τα βασικά πονοφόρια που θέλω να ξέρει για να σας κλέψω και άλλη μια ιδέα είναι ένα μακρύ σακάκι oversized. Όχι, θα το βάλεις με πάρα πολλά, θα το βάλεις με τα πάντα. Ένα oversized δερμάτινο. Το αγαπώ. Θα μου πάρεις ένα τέτοιο παλτό να έχεις οπωσδήποτε στην καρδαρόμπα σου, ένα μακρύ μαύρο παλτό και μία καπαρτίνα, η οποία είναι ό,τι πιο sexy. Πόσο wild, πόσο άγρο, πόσο μούρκο το αλλάζει όλο το σύστημα. Βέβαια δεν ξέρω αν το βάζω με αυτήν την πότα για να δω, ήδη όχι. Μία χαρά είμαστε. Πολλές προτάσεις, μένει να μόνο από μέσα. Τέλειο. Και έχω και κάτι άλλο να σου πω με αυτό το σύνολο. Περίμενε. Κοίτα τι σου έκανα. Ναι, είναι το ίδιο που φόραγα πριν. Η φούστα μας, το τυραντάκι μας και πόσο ωραία δείχνει με αυτό εδώ το pullover που θέλω να το σπάσουμε λιγάκι να το κάνουμε λίγο διαφορετικό. Και έχει αυτή την ιδιαιτερότητα που αγαπώ εγώ σε pullover που σου δείχνει τον ένα όμο έξω. Τόσο όσο αυτό εδώ το κομμάτι. Να το δείχνετε κορίτσια και να τονίζετε το όμορφο αυτό και θηλυκό μέρος του κορμιού σας. Τι άλλο έκανα για να αλλάξει λίγο το σύνολό μου. Φόρεσα ένα off-burgundy, να το πω. Δεν ξέρω, έβαλα αυτό εδώ το καλτσόν σε αυτό το χρώμα και από πάνω έδεσα αυτά τα sexy nude πέδιλα, τα κλασικά, τα πέδιλα τα οποία πρέπει να τα έχεις και εσύ μες στη δουλάπα σου. Πάνε παντού, σε σώζουν από οποιαδήποτε περίσταση, εμένα δηλαδή μου έχει συμβεί, να ντύνομαι και να λέω, ωραία, δεν πάει ούτε αυτό, ούτε αυτό, ούτε αυτό, ούτε αυτό και εδώ. Έφερα και ζευγάρια, στο τέλος και πέλεξα να φορέσω αυτό. Γιατί όλα αυτά εδώ, τώρα τα κάνω. Τώρα τα φτιάχνω. Για εσάς. Πάρα πολύ ωραίο αυτό το σύνολο. Και πώς θα το ολοκληρώσω. Θα βάλω αυτή τη γούνα. Κοίτα τι ωραίο που έδεσε όλο αυτό το σύνολο. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Ε, και πολύ Instagramάτο. Πολύ μου αρέσει και εγώ εδώ θα τολμούσα να πάρω και ένα τσαντάκι σε χρώμα, οποιοδήποτε χρώμα θέλεις εσύ, να ταιριάζει λίγο κάπως με τις παλέτες που έχεις φορέσει. Το μπλε για μένα κάνει λίγο pop-out σε όλο αυτό το σύνολο, το προτιμώ, λέει και Έλενα. Δεν είναι BSB αυτό, μου το στείλανε, το είχα στην τσάντα μου και το φόρεσα, αλλά έχει και BSB πάρα πολύ ωραία, clutch. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ντύσιμο και δεν ξέρω πόσα ρούχα σας έχω κάνει με αυτή τη φούστα, πολλά. Είναι δηλαδή ένα must-have κομμάτι και ένα κομμάτι που θα μας βγάλει τις γιορτές και όχι μόνο, ας προπρόσωπες. Δηλαδή αυτή η φούστα που κολακεύει κιόλας με αυτό εδώ το κυκλίδωμα, πώς να το πω. Αυτή λες με το την καμπυλότητα. Είναι ένα κομμάτι το οποίο σου συνιστώ να επιφύλλεται να έχεις δουλάπα σας. Λοιπόν, εγώ θα σου δείξω και λίγο αλλιώς. Τελευταία εμφάνιση με αυτή τη μαύρη φούστα σου τουρκίζομαι, αλλά τι να κάνω που οι επιλογές στο πώς να τη φορέσεις είναι πάρα μα πάρα πολλές. Και σας συνιστώ να την αποκτήσετε. Μία από τις αγαπημένες μου λοιπόν εμφανίσεις είναι αυτή εδώ με τις καϊμπόκες στις μπότες, γιατί όπως έχετε δει φίλες μου στα καταστήματα, είναι ο πρωταγωνιστής των παπουτσιών για το 2018-2019 και πώς να μην άρρωστε, γιατί είναι άνετες, σούπερ βολικές και φυσικά εγώ η 42άρα μπαίνω στο 41 νούμερο παπούτσι. Έτσι λοιπόν και η BSB έχει πάρα πολύ ωραία σχέδια για να αγοράσετε και να συνδυάσετε την φούστα σας. Επέλεξα να φορέσω αυτές, είναι από προσωπική μου συλλογή βέβαια, γιατί είναι ψηλές και μου άρεσε αυτό το σχεδιάκι και μου άρεσε αυτή η ιδιομορφία που έχει αυτό το παπούτσι, γι' αυτό λοιπόν έχω συνδυάσει πιο μονοτονικά το υπόλοιπο μου ντύσιμο. Φούτερ, φούστα και ένα μακρύ μαύρο πανοφόρι και έφυγες.
Δεν περιγράφω άλλο! Εντάξει, δεν σου ξανακάνω άλλο look με αυτή τη φούστα. Την τερμάτισα. Απλά ήθελα λίγο να βάλω κραγιόν. Πες μου λίγο κάτι που σου είμαι μακιγιαρισμένη σε αυτό το βίντεο. Όλα μου τα βίντεο, δεν θυμάμαι το... Το πιο πρόσφατο που ήμουν βαμμένη πάρα πολύ, έτσι κάπως. Πολύ καιρό. Θέλετε μήπως την επόμενη Παρασκευή που έχω και γενέθλια να κάνουμε ένα γιορτινό make-up. Ναι, εσύ πολύ excited, ε. Εσύ το την γυρίζεις, μη γυρίσκας. Ωραία ιδέα αυτή. Θα κάνω γιορτινό με... Καλά, έχω γενέθλια να μείνουμε λίγο εκεί. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Τι. Σιγά μην το σου χαλάμψει. Τώρα ξεκινάει το πάρτι, τώρα ξεκινάει η γιορτή. Εγώ με το που είδα αυτό το πράσινο σμαραγδί, κάτι μου κάνει. Γιατί, okay, οι περισσότερες από εμάς πηγαίνουμε στην πιο safe επιλογή που είναι το μαύρο. Εντάξει, το ξέρω το μαύρο κόβει. Το μαύρο είναι πάρα πολύ εμίσιμο. Το μαύρο είναι κάτι πάρα πολύ σίγουρο, άχαστο, το οποίο θα είσαι πάντα σωστή. Γιατί όμως να μην δοκιμάσουμε για ένα χρώμα. Ξέρω όμως ότι είναι λίγο περίεργο γιατί δεν ξέρεις τι χρώμα θα πέσει, δεν ξέρεις αν θα σκολακεύει. Εγώ πάντως με το που είδα αυτό το πράσινο σμαραγδί, τρελάθηκα. Και δεν είναι φόρμα, είναι ψηλόμεση φούστα με αυτή την μπαγετό χρυσομυγή κατάσταση. Σπάρω Βαγγελοδημήτρη Νικόλα του Νικόλα. Τα συνδύασα λοιπόν, αυτή ήταν η ζώνη της φούστας, την έβαλε και αυτή. Όσο πιο λάμψη, τόσο πιο πολύ. Βάλτε εκεί και λάμψη στα αξεσουάρ σας, βάλτε ένα τσόκερο ωραίο, βάλτε μακριά σκουλαρί και λαμπερά. Δώστε το όλο, γιορτάστε το γιατί είναι μέρες τελείς που το σηκώνει. Δεν είναι απόκριση όμως, οπότε άμα το πολύ παρακάνεις, πρέπει τόσο όσο. Όσο το σηκώνει η προσωπικότητά σου, δεν θα σου πω εγώ πόσο λάμψη θα πάρεις, ούτε εσύ θα πεις πόσο λάμψη θα πω εγώ. Ένα από τα άλλα κύρια πράγματα που μας απασχολούν όταν θέλουμε να κάνουμε μια πάρα πολύ σωστή εμφάνιση βραδινή και ιδίως όταν έχουμε μακρύ φόρεμα, φούστα, είναι πάντα τι πονοφόρο να φορέσουμε. Εάν δεν έχεις ένα πάρα πολύ όμως μακρύ παλτό, το ιδανικότερο μετά σαν επιλογή είναι η γούνα. Κοίταξέ μου. Αλάνθαστο, Sex and the City, ταιριάζει με όλα και με τα πάντα. Η πίεση βέβαια στα καταστήματα θα βρείτε πάρα πολλά και γι' αυτό χαίρομαι και εγώ πολύ. Αυτή είναι όμως μια γούνα πασπαρτού θαρό γιατί πηγαίνει με πάρα πολλά αντισύμματα, την είδες και πριν λίγο πιο καθημερινά, τη βλέπεις και τώρα λίγο πιο βραδινά. Έβαλε και το βοβάκι μου σε αυτές τις μεταλλιζέ διαφωνοαποχρώσεις και είμαι έτοιμη να βγω και να γυρτάσω. Εγώ θα το έβαζα πάντως και πιο minimal, χωρίς τη ζώνη της μέσης και με ένα χρώμα στο παπούτσι. Αυτό ξέρεις την αγαπημένο μου κουβάκι. Είναι στους τόνους του πρασινό μπλε ριδίζων σμαραγδί κατάσταση, οπότε νομίζω ταιριάζει απόλυτα. Βέβαια μπορείς να κάνεις και color blocking με κάποιο παπούτσι στην ίδια παλέτα, δηλαδή μπορείς να βάλεις ένα από τα χρώματα που κάνει εδώ αυτό. Και δεν είναι, ρε παιδί μου, μια εμφάνιση ή καθώς πρέπει που λέμε. Είναι λίγο πιο funky, λίγο πιο party, λίγο πιο εγώ. Εγώ, τι έλεγα, θα διάλεγε αυτό. Αλλά εσύ μπορεί να πηγαίνεις λίγο στο πιο πριν. Γι' αυτό θέλω να σου τσεκίσεις τις διαδοχές, όπως και να έχει όμως. Εμείς απόψε παρτάρουμε. Πόσο μου αρέσει να φοράω μακριές φούστες, πουλοβεράκι από πάνω και να τους δίνω έτσι μία καμπυλότητα και ένα shape με μία ζώνη. Μετέτρεψα λοιπόν τη βραδινή φούστα που είχα πριν και είχαμε κάνει μία glam εμφάνιση σε ένα boho style, ένα style αγαπημένο. Βέβαια, θες να σου πω κάτι, αυτό εδώ δεν είναι pullover, είναι ζακέτ. Το έχω πάρει για να σου το δείξω μετά σε μία άλλη εμφάνιση και μόλις τώρα το μετέτρεψα. Λοιπόν, σε μπλούζα έκλεισα με τη ζώνη το από πίσω. Έχω δώσει ένα σχήμα V, το οποίο είναι πάρα πολύ sexy, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω δώσει σχήμα στο κορμί μου και ολοκλήρωσε την εμφάνιση με ένα ζευγάρι καμπόκες λεοπάρ μπότες. Κοίτα εδώ. Πώς άλλαξε αυτή η πρασινοσμαραγδί φούστα. Η γούνα φοριέται και σε αυτό το σύνολο. Είδες λοιπόν πώς ανακυκλώνονται τα ρούχα μεταξύ τους. Άρα, BSB, ευχαριστούμε πάρα πολύ, γι' αυτό πρέπει να παίρνεις ρούχα κλειδιά. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία όταν κάνεις ένα mix match στα ρούχα σου και συνδυάζεις πιο βραδινά ρούχα με πιο σπορ και τους μειώνεις την ένταση, είναι πολύ σημαντικό να ταιριάζουν κάπως και οι υφές τους.
Δηλαδή αυτό εδώ αν ήταν λούρεξ ή αν ήταν πάρα πολύ μεταλλικό ή αν ήταν ζέρσι, δεν θα πήγαινε. Αυτό είναι το ύφασμα το καλό στο όριο που μπορείς να το βάλεις και στην καθημερινότητά σου. Σε έχουν καλέσει στο σπίτι και θες να πας κάπως να κάνεις μια ιδιαίτερη εμφάνιση χωρίς να ντυθείς τόσο πολύ ώστε να πούνε σιγά καλέ, σπίτι τη φέραμε, πού νομίζω ότι πάει, σε δεξίωση. Αλλά όμως επειδή είναι γιορτές και το απαιτεί το κλίμα, πρέπει να ντυθείς γιορτινά. Δηλαδή να έχεις την παγέτα ή τη λάμψη στην εμφάνισή σου. Τώρα θα με αγαπήσει πάρα πολύ γιατί σου έχω βρει το παντελόνι, το οποίο είναι. Τι να σου πω τώρα, το παντελόνι πρέπει να υπάρχει στην δουλάπα γιατί κρύβει όλες τις ατέλειες. Γι' αυτό λοιπόν. Παντελόν, ψηλώνες για να ψηλώσεις. Άνετη, δεν κολλάει, κρύβει. Φοράς και το τοπάκι, το οποίο έχει τη λάμψη του, την παγιέτα του, την ό,τι θέλεις. Φοράς και μια ζακέτα γιατί θέλει να νιώσεις και λίγο cozy. Τώρα θες να το κάνεις λίγο πιο grande. Θα βάλεις το καλό σου, το φαρδί, το oversize, το blazer. Κρίμα ρε γαμώ το βίντεο. Δεν πάω πιθανά χωρίς το blazer και ήρθα να κάνω βίντεο χωρίς blazer. Φοράς το blazer άμα θέλεις να είναι λίγο πιο grande η εμφάνισή σου. Άμα θέλεις να βάλεις και καμιά ζώνη στη μέση. Ό,τι θέλεις κάνε. Παρ' όλα αυτά, αν θέλει να έχει λίγο πιο σπιτήσια, να το πω, βάλε μια ζακέτα πάλι με λάμψη. Όσο το τραβάς, λάμψη. Δεν θέλει εσύ λάμψη, εγώ όσο καταλαβαίνω. Βάλε αυτό που σου δείξα πριν. Φανταστικό και αυτό, κοίτα πώς πάει. Εξαιρετικό η εμφάνιση σε κάτι, elegant, to the point, τα πάντα όλα. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Μπορείς όμως επίσης να βάλεις και αυτές τις, κοίτα το τι έχει BSB. Κάτι πάρα πολύ ωραία μπλουζάκια, που επίσης δεν θες να κολλάνε πάνω στο παιδί μου, μπορεί να έχεις κάποιο στομαχάκι. Σε καταλαβαίνω. Και εδώ, και εδώ, και εδώ, σε έχω από παντού, φοράς και αυτό από πάνω, δεν φαίνεται τίποτα. Κοτσάρεις και ένα παπούτσι σε χρώμα, και να μην σε πούνε και άσχετη, ή ότι φοράς όλα τα ίδια και τα ίδια. Κοτσάρεις και τη γούνα από πάνω ή το παλτό σου, κοίτα εδώ, πόσο τέλειο όλα μαζί. Πόσο βλέπεις, χρύπτε σολέ! Εδώ άμα διαλέξεις ένα τέτοιο παπούτσι σε χρώμα, κράτα και χρώμα στην τσάντα σου. Σε παρακαλώ πολύ, μη σε πούν ότι δεν γνωρίζεις. Και η γούνα πάει, κοίτα εδώ σου και κόκκινη, μην νομίζω ότι δεν σε έχω, άμα θέλεις λίγο να φωτιστείς. Ή να το παίξει λίγο πιο γιορτινή. Να το κάνουμε λίγο πιο σεξ τη μαύρη αυτή παντελόν. Δεν έρχεσαι τόσο κοντά. Όχι, έλα, δεν πειράζει. Λοιπόν, άλλαξε ύφος ολόκληρο αυτή η μαύρη παντελόνα. Εκεί που θέλαμε να κρύψουμε λίγο τα ψιλομαλαμακάρονα και τις κουραμπιέδες από τους γοφούς, τώρα το έχουμε κάνει σεξ, πάλι τα κρύβουμε. Μακρύ είναι. Πολύ σικάτο, πολύ ωραίο χρώμα στο παπούτσι. Εγώ δεν περνάω καλά άμα δεν έχω χρώμα κάπου. Σαν έτσι μία πινελιά σε όλο το σύνολο. Και σου έχω κι άλλη μία έκπληξη. Να το κάνουμε λίγο ακόμα πιο. Απλά ήθελα να σου δείξω πώς μπορεί να βάλεις τη μαύρη παντελόνα. Μπορεί να θέλει να πάρεις ένα σακάκι. Εγώ αυτό το αμάνικο, το δαντελέ, το πολύ femme fatale κομμάτι, να το φορέσω και τότε. Να μην πάω να λέμε την πρώτη χρονιά. Να με καλέσει ο Ρέμο στο ρεβελιόν του στο σπίτι του πριν πάει να τραγουδήσει. Να με καλέσει. Να μην πάω λίγο πιο grand. Θα βάλω αυτό το σύνολό μου, total, δαντέλα, κουστούμι, χαμό. Φοράω και το γουναρικό μου αυτό το έτσι, το πολύ σικάδο. Ένα αξεσουάρ θέλει για να το κάνει άλλο, όλο, το οτιδήποτε. Κοίτα αυτό, το κάνει αμέσως πιο επίσημο, πιο βραδινό. Και αμάνικο μου αρέσει. Λες να κάνω λίγο υπομονή το κρύο και να βγω έτσι. Είναι ρε παιδί μου, δεν είναι. Φοράω και ένα λαμπερό παπούτσι. Γόβα σε αυτό θα βάλω, γιατί βλέπεις που σταματάει το μήκος του παντελονιού, κάνει και μια μικρή, ένα μικρό άνοιγμα. Μόνο γόβα παίξω σε αυτήν την κατάσταση κάτω στο μήκος. Πολύ μαυρίλα. Το κλεπ. Άνοιξε πέτρα. Πιο πολύ μου αρέσει σκέτο. Εγώ έτσι θα φύγω, θα κρυώσω. Μπορώ να βάλω και ένα γάντι. Γάντι. Αυτό είναι. Γάντι. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα. Happy New Year! Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Καρμένη, είσαι πρώτα χρονιά. Το ζούμε.
παγέτα, λάμψη, μετάλλικα, τα πάντα. Κοίτα εδώ και μποτάκι για να σε πούνε και λίγο ρο. Δεν το κάνεις πολύ μεταλλικό φορές, μίνι φόρεμα. Τι θα βάλεις γόβα, όχι. Βάλει ένα μποτάκι με λάμψη και άμα θέλεις να το κάνεις ακόμα πιο λαμπερό, πιο μεταλλικό, πιο αστραφτερό, πιο, δεν ξέρω τι, πιο πυροτέχνημα. Πώς να βάλεις και αυτό το μποτάκι. Πόπο, και αυτά είναι άνετα για χορό. Κοίτα εδώ, χαμό. Πόπο, λάμψη. Λαμπό, λαμπό. Ήρθε η ώρα να σταματήσει ο σωματάς, να μπει η κόκκινη αυτή η γούνα. Περίμενε όμως και πώς. Μη μου πεις τώρα ότι είναι σε γιορτινή. Θα το προτιμήσω σε μια πιο ροκ διάθεση. Είναι καλύτερο νομίζω στο φόρεμα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Σήκωνε πάντα τα μανίκια σε παρακαλώ πολύ για να το κάνεις λίγο πιο στυλάτο. Μη μου πεις τώρα πώς θα τη βάλεις την κόκκινη τη γούνα και στις υπόλοιπες ημέρες της ζωής σου. Με ένα εκατομμύριο τρόπους. Μπορεί να τη βάλεις με τζιν, με φόρμα. Βάλε τα αθλητικά σου το πρωί, βάλε τα σνικεράκια σου και βάλε και αυτή τη γούνα από πάνω. So simple. Τώρα το μετάλλικο αυτό που θα το φορέσουμε, μπορείς να το βάλεις με οπάκ καλτσόν για να το κατεβάσει λίγο τη λάμψη, γιατί άλλη γύμνια του ποδιού και άλλο το οπάκ το οποίο δεν φαίνεται. Θα βάλεις και την αρβίλα σου και you're ready to go. Μπορείς να βάλεις και ένα πουλοβεράκι από πάνω, πιο μακρύ, για να φαίνεται μόνο ένα κομμάτι από το μεταλλικό αυτού φορέματος, να είναι κάτι σαν φούστα. Πάλι με οπάκ καλτσόν, δεν σε θέλω με γυμνό πόδι και τελείωσες. Και έχεις φορέσει ξανά και ξανά το μεταλλικό σου αυτό φόρεμα το οποίο πήρες για τις γιορτές. Το ιδιαίτερο στοιχείο του φορέματος, οι βάτες. Κοίτα τι ωραίο και σεξ. Να δω λίγο την καμπαρική σας, παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς κατέβασε την ένταση του μεταλλικού στοιχείου του φορέματος καπαρτίνα. Το βλέπεις πόσο άνετο μπορεί να γίνει και κάθε μέρα. Θα μου πεις τώρα, δεν είμαι η τύπησα που θα φορέσω αυτό το μεταλλικό φόρεμα μέσα στην καθημερινή μου ζωή. Εγώ θέλω να σου δείξω λίγο πώς γίνονται όλα πιθανά και πώς μπορείς να ανακυκλώσεις τα ρούχα σου και από βραδινά να τα κάνεις καθημερινά στο πιτς φυτίλι. Έτσι λοιπόν με την καπαρτίνα αποδυνάμωσα τη λάμψη του φορέματος και μπορώ μαζί με το οπάκ καλτσόν και ιδανικά για μένα, εγώ το έβαλα τώρα με αυτό το καϊμπόικο, το μποτίνι, έχει μεταλλικά στοιχεία, αν με ρωτήσεις δεν με χαλάει γιατί κλέβει λίγο τη λάμψη του φορέματος, αλλά το απόλυτο για μένα θα ήταν μια αρβίλα μαύρη, ξεκάθαρα, μια μπότα χαμηλή, είναι ό,τι πρέπει και μπορείς να ευχαριστήσεις και την παγίδα σου και το πρωί. Εγώ άνετα έγινε έτσι έξω. Εύχομαι όμως και εσένα να σου άρεσε αυτό το βίντεο, να το ευχαριστήθηκες, να πήρες κάποιες ιδέες από μένα. Χαίρομαι πάρα πολύ όταν μπορώ να σου δίνω κομμάτια από αυτά που γνωρίζω εγώ σε σένα και να τα μπορείς να τα χρησιμοποιήσεις και εσύ μέσα στη ζωή σου. Θέλω όμως, επειδή είναι ο γιορτούλης και επειδή έρχονται και τα γενέθλιά μου την επόμενη εβδομάδα, να σου κάνω ένα δώρο. Ένα σύνολο από όλα αυτά που σου έδειξα θα γίνει δικό σου, αρκεί να κάνεις like, share, διέδωσέ το. Πες το και στη φίλη σου, στην αδερφή σου, στον αδερφό σου, στον κολλητό σου. Έχω πάρα πολλά θέματα εδώ στο κανάλι μου. Μπορούμε να γίνουμε μια υπέροχη παρέα όλοι μαζί. Σου εύχομαι να περάσεις καλά τις γιορτές. Θα είμαι εδώ κοντά σου μαζί σου κάθε Παρασκευή. Άντε μπορεί να πάει και Σάββατο. Άντε μπορεί να σου κάνω και ένα extra βίντεο τώρα που είναι γιορτούλες. Μπορεί, δεν ξέρω, μην δεν ορκίζομαι. Γιατί δεν βρίσκω και τις μοντέρ. Τι είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή. Πρέπει να βρω κάποιον άλλον. Κι άλλον, μάλλον. My God. Γιατί έχει πέσει δουλίτσα. Δουλεύουν και αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πέσει γιορτές και δεν θέλω να σας αφήνω εδώ χωρίς βίντεο. Παρ' όλα αυτά, έλα λίγο πιο κοντά. Θα χαρώ πολύ να σου αρέσουν με αυτά που κάνω και να μου το δείξεις. Θέλω πάρα πολύ να διαβάσω το σχολείο σου. Αν σου αρέσουν αυτά τα βίντεο, να στα κάνω γενικότερα, να σου δίνω ιδέες. Γιατί να βλέπουμε μόνο το Mastel Rocks, μπορούμε και εμείς εδώ να κάνουμε τα δικά μας σηματάκια τα όμορφα, με τα ντυσιματάκια μας, με τα τυψάκια μας, με τις ωραίες fashion ιδέες μας. Γι' αυτό λοιπόν σε θέλω στην παρέα μου. Πολύ αγάπη, να μοιράζεις τα αγάπη, να νιώθεις τα αγάπη, να είστε κοντά με τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα, να μην κριτικάρετε αρνητικά, να μην έχετε αυτή την ενέργεια, διώχτε αυτή την ενέργεια μακριά, γιατί ό,τι και να φορέσετε φίλες μου, άμα έρχεται αρνητική ενέργεια, τα ακυρώνετε όλα. Δεν φαίνεται τίποτα, δεν λάμπετε πουθενά. Γι' αυτό χαμόγελο και καλή καρδιά, εντάξει όλοι, καλή καρδιά, όχι. Ναι, και καλή καρδιά. Αυτά, σας αγαπώ πολύ, καλές γιορτές, καλή επιτυχία και θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο μια άλλη Παρασκευή. Έλα σου κάνω μια καλίτσα. Καλίτσα.
Και σένα πάντα. Φιλάκι. Bye. Πες λάμψεις μου. Πότε ξεκινήσεις να μαζεύεις? Όταν μου πεις. Πάμε! Παπούτσια, βεβαίως, να τα πάμε όλα στην άκρη, θα σου πω εγώ. Σε μαστιγώσω. Να φιλμάρω, που θα με βοηθάς να μαζεύεις. Ναι, αυτό. Αυτά εδώ. Όχι, παιδί μου, αυτό εδώ πάει εδώ. Τα βοβάκια, τις ταχτοπούρτες εδώ. Θα σ' αγάπησα λίγο πιο πολύ.